Θανάσης Δρούγος, στρατηγικός αναλυτής. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Λάμπη. Εγώ ξέρεις, ήμουν και περίμενα κάτι διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν το κρύβω, ξέρεις, είμαι ειλικρινής άνθρωπος. Αλλά οπωσδήποτε, όπως είδα την κατάσταση, έχω πάντα έτοιμους και τους φακέλους, τους 11 όπως λέω. 11 ανέβγαινε ο Τραμπ με τα θέματα τα οποία ανέφερε και 11 ανέβγαινε η Καμάλα Χάρις. Αυτή τη στιγμή εγώ τα αφήνω και στα χρεσινά και έρχομαι σε τρία πράγματα που θέλω να θίξω. Πρώτα απ' όλα, Λάμπρο, αν δει κανείς το χάρτη, επειδή ξέρεις, ασχολούμαι με τις Αμερικάνικες εκλογές πολλά χρόνια, τουλάχιστον από το 1996, θα σου πω το εξής, ότι είδα καρμπών περίπτωση της ήττας της Χίλαρη Κλίντον 2016, έτσι. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, δεν χάθηκαν κάποιες πολιτείες αυτής της Νέας Αγγλίας και τις πήρε πολιτείες η πλευρά Τραμπ, αλλά η Καμάλα Χάρις δεν είχε καλά αποτελέσματα και σε πολιτείες που είχε κερδίσει ο Μπάιντεν, δηλαδή σε αυτές τις πολιτείες όπως είναι το Βερμόντ, όπως είναι το Μέριλαντ, όπως είναι το Ντελαουέρ κτλ. Δηλαδή, και μέσα στη Νέα Υόρκη πήγε αρκετά καλά ο Τραμπ, ασχέτως αν ήταν δεδομένο ότι δεν υπήρχε περίπτωση να την κερδίσει η Νέα Υόρκη, όπως και την Καλιφόρνια, να κερδίσει το Τέξας και τη Φλόριδα η Καμάλα Χάρις ή κάποιος σκληρός δυνατός από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών. Άρα εγώ είδα αυστημή ότι έχασε, γιατί η Βόρεια Καρολίνα ήταν και στις προηγούμενες υπό τον Τραμπ, οι άλλες 6 πολιτείες, τα swing states, τα battleground states, αυτά όλα ήταν ξεκάθαρα αυτές οι οποίες ουσιαστικά δώσανε τον μεγάλο αέρα στον Τραμπ. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό είπα ότι είναι καρμπών. Αυτές οι πολιτείες τις είχε χάσει η Χίλαρη Κλίντον το 2016 κόντρα στον Τραμπ και τις πήρε τις τρεις με κάποια ξέρω εγώ πλειοψηφία ο Μπάιντεν, σπυρός βέβαια τότε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, το θέμα των γυναικών, με το θέμα των αυλώσεων, δεν θα επεκταθώ εδώ, αλλά οπωσδήποτε δεν ήταν και το επικυρίαρχο. Έτσι, απερίχει τελικά ότι θέματα οικονομικά, θέματα εσωτερικά, Λάμπρο μου, μέσα, γι' αυτό είπε λίγο σε άκουσα, οικονομικά, θέματα που είχαν να κάνουν με τον πληθωρισμό, θέματα που αυτή τη στιγμή τα τελευταία 4 χρόνια ίσως οι δημοκρατικοί δεν δώσαν την πρέπουσα σημασία κοιτώντας άλλα. Προφανώς στην πυκνή περίπτωση είδα και ας πούμε αγροτικές περιοχές, κομιτείες, για παράδειγμα στη Βόρεια Καρολίνα και του Σαλάμπρο και το χάρτη και στη Τζόρτζια, είδα αυτή τη στιγμή να πούμε εδώ πέρα μέσα ότι το 60% αυτές οι πολιτείες, οι αγροτικές κομιτείες πολιτιών στον ήλιο που λένε, δηλαδή από αυτές τις ηλιόλουστες πολιτείες που κέρδισε ο Τραμπ, ψήφισαν. Τώρα δεν θα πω σε τέτοιες λεπτομέρειες, θα σου πω όμως σε δύο άλλα, πριν έρθω σε ποια ονόματα βλέπω και τι γίνεται με δύο μεγάλα θέματα που είναι η Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, γιατί έχω μια πρώτη εικόνα. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχουμε 3 μήνες μέχρι να φύγει ο Μπάιντεν. Πολλά γίνονται στον ενδιάμεσο χώρο. Τέλος πάντων, 78 μέρες. Λοιπόν, αυτές οι 3 μήνες θέλουν πάντοτε προσοχή, διότι υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα. Και κυρίως ανοιχτά μέτωπα είναι της Ουκρανίας, που είναι για αρκετό και 33 μήνες, και ένα είναι της Μέσης Ανατολής, ακόμα πιο καυτό, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ιδιαίτερα και με τις εξελίξεις του Νετανιέχου που έπαυσε χθες τον στρατηγό Γκαλάντ, τον υπουργό άμυνας. Άρα αυτή τη στιγμή το προσέχουμε το τρίμηνο αυτό. Το τονίζω, Λάμπρο, το προσέχουμε. Ένα άλλο είναι τώρα σημαντικό, είναι ότι στο Μίσιγκαν έχει σημασία αυτό. Ποια πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει το πιο πολύ αραβοαμερικανικό πληθυσμό, έτσι, και μουσουλμανοαραβικό πληθυσμό, το Μίσιγκαν. Εκεί δεν τα πήγε καθόλου καλά η Χάρις, γιατί προσπαθούσε να ελιχθεί με τον Μπάιντεν, ξέρεις, με το θέμα της Γάζας, με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή, μια πλευρά να στρίψει τους Ισραηλινούς, απ' την άλλη κάτι να πει στις ομιλίες με τη Γάζα. Με αυτό τα έχει αφήξει. Είναι για πολιτικούς, αλλά οπωσδήποτε είδα συντριβή. Και συν τη άλλη, είχε περάσει μια εικόνα και σε μένα και είχε επηρεαστεί αυτό, το λέω στους τελευταίους 4-5 μήνες, που ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους οι δύο υποψήφοι. Έλεγα, αν είστε πολύ κοντά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στο Μίσικα είναι πάνω από 4% διαφορά. Να είμαστε σαφείς τώρα και να λέμε τα πράγματα ψυχρά. Τώρα, ποιοι παίζουν τώρα για τα θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών και ιδίως Υπουργείου Άμυνας και βέβαια ΝΑΤΟ κλπ. Κοίταξε να δεις, παίζουν διάφορα, πρώτα απ' όλα, όλα τα προηγούμενα ονόματα, τα οποία είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο στην πρώτη τετραετία Τραμπ για τα Υπουργεία Εξωτερικών Άμυνας και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, δεν μπορεί να παίξει κανένα. Ούτε ο Μάικ Πένς, ο αντιπρόεδρος, ούτε ο Μάρκ Έσπερ, ο υπουργός άμυνας, να θυμάμαι καλά τότε, ο Μακμάστερος στρατηγός, ο φίλος μου που λέγαμε που έχει γράψει και τα πολλά βιβλία κτλ. Ο Τίλερσον, τον οποίο έπαυσε στους 8 μήνες από υπουργός εξωτερικών, έτσι, διευθύνων σύμβουλος τότε της ExxonMobil. Ο Τζον Μπόλτον, ο σκύλο πυρηνικός, τα Ηνωμένα Έθνη, ακόμα και ο επιτελάρχης του Τζον Κέλλι, ο στρατηγός, ένα από στρατηγία που είπαν τελειώσαν. Δεν υπάρχει κανένα από αυτούς να φέρει και το κατάλαβα από το μήνυμά του σήμερα. Δεν είπα ονόματα, ούτε για την Ουκρανία ή τίποτε. Α, δεν είναι. Τώρα, ποιοι παίζουν 7-8 γερά ονόματα. Μια περίπτωση είναι του γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο από την Φλόριντα, ο οποίος. Αυτό που σας πω και τα 6 ονόματα, τα έχουν καλά, είναι του κυκλώματος με ΝΑΤΟ και με εξωτερικές σχέσεις που δεν ξέρω πώς θα κινηθεί ο Τραμπ, αλλά αυτοί όλοι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν κόντρα φανατική εναντίον του ΝΑΤΟ, εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας είναι ο Μάρκο Πομπέο, ο γνωστός μας, παίζει,
αλλά δεν τον θέλει από ό,τι ξέρω ήδη πληροφορήθηκα ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος, γιατί μην ξεχνάμε που Πομπέο φλερτάρει και με προεδρία στο μέλλον, φλερτάρει, δεν ξέρω αν μπορεί να την πάρει, αλλά ο Βάνς, ο νεαρός αυτός γερουσιαστής πολιτείας Οχάιο και πρώην πεζοναύτης, είναι από τους ανθρώπους που στην μετατραμπ εποχή σίγουρα θα διαδραματίσει κάποιο ρόλο αντιπρόεδρος, δεν μπορεί να το μετάξει έξω. Λοιπόν, η περίπτωση Χάγκαρντι του γερουσιαστή είναι μια υπολογίσιμη, καλού γνώστη των στρατιωτικών θεμάτων. Φυσικά μια άλλη είναι του πρώην πρέσβη επί Biden στη Γερμανία, Γκρένελ, ναι. Και βεβαίως για μένα. Αυτός ακούγεται και για υπουργός εξωτερικών ή για σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Ο Γκρένελ παίζει γιατί αυτή τη στιγμή είχε χειριστεί, το θυμάμαι εγώ, το 2019, είχε εμπλακεί με το Κόσοβο, με το Χασίμ Θάτσι και με τους άλλους. Και ενώ ήταν πρέσβης της Γερμανίας, κάπου εκεί τον είχε στείλει ο Τραμπ να πάει να δει τι γίνεται στο Κόσοβο, γιατί οι Σέρβοι και οι Αλβανοί δεν κάθονται ποτέ καλά. Μια άλλη περίπτωση είναι του Ρόμπερτο Ομπράιεν, τελευταίου σύμβουλου εθνικής ασφαλείας, μεγαλοδικηγόρου στη Νέα Υόρκη, ο οποίος είναι αυτή η 5-6, αν δεν γίνει καμιά έκπληξη, γιατί ο Τραμπ κατάλαβε ότι έχει κάποια άλλα ονόματα και όχι αυτά τα οποία κατά τη γνώμη του τον προδώσαν ή δεν ήταν στο ίδιο μήκος κύματος ή τον επηρεάσαν άλλα πράγματα. Άρα ας το έχουμε υπόψη αυτό. Δύο τελευταία πράγματα, Λαύρο. Σήμερα είδα στην νικητήρια ομιλία, να το πω, αφού είχε πιάσει τους 270, είπε δεν είπε τίποτα για Ουκρανία, σαν Ουκρανία, έτσι. Δεν είπε τίποτα για Ζελένσκι, δεν είπε τίποτα για τέτοια θέματα. Όμως αυτή τη στιγμή τα χρήματα υπάρχουν μέχρι 11 Αυγούστου του 2025. Θυμάστε, θα συζητάγαμε, Λάμπρο, με αυτά που είχε καθυστερήσει η Βουλή των Αντιπροσώπων, δηλαδή τα 61,2 δις. Αυτή τη στιγμή περίπου είναι γύρω στα 13 δις διαθέσιμα για την Ουκρανία, τα οποία τα έχει προφανώς σε 75 μέρες τώρα ο Biden. Από εκεί και πέρα αυτά έχουν υπογραφεί. Δεν μπορεί τώρα να τα αθετήσεις, έτσι, για να είμαστε σαφείς. Άρα, Λάμπρο, θέλω να σου πω ότι σε αυτή την περίπτωση, μέχρι τον Απρίλιο, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, λογικά υπάρχουν τα χρήματα για τα πολεμοφόδια και τα άλλα της Ουκρανίας. Ιδιαίτερα από το Ταμείο του Αμερικανού Προέδρου, το οποίο έχει αυτή το ποσό των 13 δις, είδα πριν από λίγο νούμερα διαθέσιμα από συγκεκριμένες επιτροπές του Λευκού Οίκου, που λένε αυτή τα έχουν να τα δώσουν. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι θα δούμε πώς θα πάμε την Ουκρανία, γιατί 27 Σεπτεμβρίου υπήρξε μια συνομιλία, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, του Ζελένσκι, ενώ ήταν η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είχε δύο Ζελένσκι τον Τραμπ και μιλήσαν για περίπου μία ώρα. Εκεί δεν έχουμε βγει προς τα έξω τι λέχτηκε, αλλά ο Ζελένσκι σήμερα, όπως και πολλοί ηγέτες ανεξαρτήτως στάσεων, εγώ είδα και τον Πέτρο Σάντσες τον Ισπανό, γνωστός πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Γερμανίας, που στείλανε συγχαρητήρια. Αυτά είναι τυπικά μεταξύ κρατών. Άρα κλείνουμε το Ουκρανικό, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα που μιλάμε, και ενώ είναι δύσκολα τα πράγματα στον Ντόνετς, και ενώ από χθες γίνονται και μάχες με τους Βορειοκορεάτες, Λαύρο, μέχρι τους Βορειοκορεάτες, και δεν το λέω εγώ, το λένε οι Βρετανοί και οι Πολωνοί που είναι εκεί και έχουν πιο εξελιγμένες πληροφορίες από ό,τι έχω εγώ, ότι έχουν αρχίσει τέτοιες μάχες και αυτό βεβαίως δημιουργεί μια κατάσταση. Και τελειώνω όλο με το ΝΑΤΟ. Κοίταξε να δεις, το 2019, επειδή τότε ο Τραμπ είχε απειλήσει τους Ευρωπαίους ότι δεν ξοδεύανε πολλά λεφτά στο ΝΑΤΟ, είχε πει ότι θα αποχωρήσει η Αμερική από το ΝΑΤΟ κτλ. Μην ξεχνάμε τα έγγραφα που έγινε, η σύσταση του ΝΑΤΟ είναι στη Ουάσιγκτον. Γι' αυτό και η συνθήκη είναι η συνθήκη της Ουάσιγκτον του Απριλίου του 1949. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με το ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει με ψήφους, αν θυμάμαι καλά, το κάπου 350-357, είχε περάσει το 2019 μια τροπολογία η οποία είναι δεσμευτική για τον οποιοδήποτε Αμερικανό πρόεδρο, δεν τα ξέρουν καλά κάποιοι που λένε για τον ΝΑΤΟ, η οποία είναι δεσμευτική, δεν μπορεί να φύγει η Αμερική από τον ΝΑΤΟ. Δηλαδή, ο οποιοδήποτε πρόεδρο δεν μπορεί να πάρει τι ΗΠΑ εκτός ΝΑΤΟ. Να πιέσει τις χώρες τις άλλες να πληρώσουν για την άμυνα του ΝΑΤΟ ή να πληρώσουν παραπάνω από το 2%. Ναι, όπως είναι η Πολωνία στο 4%. Εμείς έχουμε πάει λίγο πιο πίσω. Τώρα, εντάξει, η Πολωνία είναι μπροστά γιατί είναι και μεγάλη χώρα και με τοπική χώρα. Τελειώνω λέγοντας το εξής, ότι το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το. Από τους φάκελους που σου είπα στην αρχή, που έχω τον ειδικό φάκελο, αν έβγαινε η Χάρης με τον ΝΑΤΟ, αν έβγαινε ο Τραμπ με τον ΝΑΤΟ, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι σημαντικά, αλλά όχι αυτή τη στιγμή απειλητικά να την αυτή η συμμαχία στον αέρα. Το πιο βασικό πρόσωπο, Λάμπρο, είναι ο Μαρκ Ρούτε. Ο Μαρκ Ρούτε δεν είναι τυχαίο, διότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος χθες, σε συνάντηση που είχε με την Μελόνι και τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας στη Ρώμη με τους Ιταλούς, είπε χαρακτηριστικά ότι ετοιμάζει ένα σχέδιο. Το οποίο αυτή τη στιγμή ούτε λίγο ούτε πολύ σαν να λέει ότι ξέρουμε ότι μάλλον βγαίνει ο Τραμπ, το συνέχισε ο άνθρωπος, Ολλανδός, και προφανώς θα προετοιμαστούμε για αυτά τα πράγματα. Και από ό,τι ξέρω σήμερα, το επιστρέφοντας στις Βρυξέλλες, είπα αυτή τη στιγμή ότι θα πάει να δει τον Τραμπ πριν
τα Χριστούγεννα, ίσως τώρα μέσα στο Νοέμβριο-Δεκέμβριο, για να καταστρώσουν κάποια σχέδια για το που κινείται το ΝΑΤΟ στα θέματα τα οικονομικά, τα γεωγραφικά, τη βοήθεια στην Ουκρανία, την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στον Ινδοειρηνικό και πολλά άλλα λάμπτα. Δεν έχουμε το χρόνο να τα πούμε τώρα. Αυτά λοιπόν είναι μέχρι στιγμή η κατάσταση. Τώρα, την επόμενη φορά που θα απαντήσουμε, θα σου δώσω και μια εικόνα αμερικανομεξικανικά σύνορα. Μα ενδιαφέρει. Είπε προηγουμένω και είσαι σωστό. Το λέω. Διότι αναφέρθηκε στα εσωτερικά των Αμερικανών που ίσως αυτά να παίξουν πιο μεγάλο ρόλο, έτσι. Έχουν τους δασμούς, τι γίνεται Ινδοειρηνικός, τι γίνεται το Global South, δηλαδή η κάτω Ήπειρη και πολλά άλλα πράγματα. Τα οποία σήμερα νομίζω, όπως έχω δει τους φακέλους που έχουν προετοιμάσει συγκεκριμένοι αναλυτές και τους δώσαν και στη μεριά Τραμπ και στη μεριά Κάμαλα Χάρις, αυτή τη στιγμή να πούμε, θα σου δώσω σε αυτά τα θέματα τα ευρύτερα, γιατί με ενδιαφέρει ο Τραμπ και η παγκόσμια κοινότητα. Σωστό. Άρα εκεί θα εστιαστώ τα επόμενα χρόνια για το πού ακριβώς πηγαίνει η αμερικάνικη εξωτερική πολιτική με όλες αυτές τις συγκεκριμένες δύσκολες γωνίες του πλανήτη. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θανάση Ρούμπος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.